Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Το Ποδοσάκιο θα είναι το μεγάλο νοσοκομείο αναφοράς στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ξεκαθάρισε σήμερα, μιλώντας στην γνωστή εκπομπή Ατέριαστη του Sky, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, λίγες μόλις ημέρες μετά την έλευσή του στην περιοχή μας. Ας δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα που ήδη συζητείτε. Ειδικά αυτό με ρώτησατε, επαναλαμβάνω, πήγα για αυτό το λόγο στον Ποδοσάκιο νοσοκομείο στον ομό Κοζάνης. Την περασμένη Παρασκευή. Και θα λειτουργεί σύντομα, λέτε. Πήραμε αποφάσεις για τη ΜΕΘ, πώς θα βάλουμε σε λειτουργία ΜΕΘ στον ομό Κοζάνης, όπου θέλω να λειτουργεί ΜΕΘ. Πράγματι, υπάρχει πρόβλημα στο νοσοκομείο Κοζάνης ως προς τη λειτουργία της ΜΕΘ. Το Ποδοσάκιο νοσοκομείο θα γίνει το μεγάλο νοσοκομείο αναφοράς περιοχής. Αυτό έχει τη δυνατότητα να είναι το μεγάλο νοσοκομείο αναφοράς και εκεί θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Μάλιστα. Καλησπέρα, Δύση Πιτιάβα. Καλησπέρα, Δύση. Να σημειώσουμε ότι καλησπέρα. Καλοί συνάδελφοι της δημοφιλούς και γνωστής εκπομπής, Ατέριαστη, διατύπωσαν την ερώτηση που στείλαμε σαν το Channel. Και που έστειλε ο Παναγιώτης και μπράβο του. Που στείλαμε σαν το Channel, μόλις είδαμε ότι είναι ο Υπουργός Υγείας και βγήκε και η είδηση. Γιατί ήταν και το ύφος του, όπως είδαν και οι τηλεθέατες, ξεκάθαρο, έτσι. Νομίζω ότι η απάντηση του Υπουργού δεν χωράει. Μα και μου, δεν έχει γωνίες. Είναι δεδομένο, το έχει πει. Δεν ξέρω αν είχε τόσες πολλές γωνίες. Δηλαδή, okay, νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε και από την επίσκεψή του εδώ πρόσφατα. Ότι αυτή ήταν η απόφαση πάνω κάτω, αλλά τώρα αυτή είναι μια ξεκάθαρη δήλωση ότι το Ποδοσάγιο της Τολεμανίδας θα είναι το νοσοκομείο αναφοράς της Δυτικής Μακεδονίας. Το μεγάλο νοσοκομείο. Το μεγάλο, ναι. Και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, είπε ο κύριος, κύριος Γεωργιάδης. Ερωτήθηκε και για τη ΜΕΘ, βέβαια. Αυτή ήταν η ερώτηση. Παραδέχτηκε τις δυσκολίες που υπάρχουν και ειδικά. Ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι δεν λειτουργούν. Και στο Μαμάτσιο. Έτσι. Και στο Ποδοσάκιο, γιατί και το Μαμάτσιο, έτσι. Ο κ. Πολάκης έκανε γνωστό, ήταν στο Μαμάτσιο με μεγάλο κόπο των γιατρών. Λειτουργεί, ξέρεις. Μία μέρα, εντάξει, okay, το συγκεκριμένη μέρα που ήρθε εδώ ο Άδων Γεωργιάδης, υπήρχαν και τα συγκεκριμένα περιστατικά. Η ΜΕΘ του Ποδοσάκιου έχει καιρό που έχει πρόβλημα. Θυμάστε όταν ρωτήσαμε τον Τάσο το Φούτολ, τώρα την Περιφερειάρχη Υγείας, ο οποίος πέρασε ένας μήνας, πέρασε. Ναι, νομίζω έχει περάσει. Ο οποίος είπε σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου την πρώτη του ότι ναι, δεν λειτουργεί. Το ζήτημα είναι. Λίγο νωρίτερα από αυτό που είδαμε, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι βρήκαμε, λέει, τη λύση και θα λειτουργήσει σύντομα η ΜΕΘ. Ναι, ναι, σωστά. Το Ποδοσάκιου. Αυτό το βίντεο το κρατάμε εμείς εδώ τώρα. Το πώς θα λειτουργήσει, επειδή συζήτησα με γιατρούς. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι εσύ. Όχι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Εγώ θα κρατάω τη δήλωση και αναρωτιόμαστε από εδώ και πέρα τι σημαίνει νοσοκομείο αναφορά για το Ποδοσάκιο και προφανώς τι σημαίνει για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας ότι θα έχει ένα νοσοκομείο αναφορά που είναι το Ποδοσάκιο. Βέβαια, δεν έχω δει κάποιες αντιδράσεις ακόμα για την δήλωση του Υπουργού πλην ενός άρθρου που έχει γράψει ένας γιατρός του Μαμάτσιου. Γνωστός ακτινολόγος, ο Νίκος Κατσίρης, ο οποίος. Γράφει συγκεκριμένα πράγματα και διερωτάται, να μεταφέρουμε το άρθρο του που πριν από λίγο δημοσιεύτηκε στα τοπικά μέσα, διερωτάται πώς ενώ πριν από λίγες μέρες στην Τολεμαίδα ερωτηθείς από δημοσιογράφους, νομίζω από τον πρωινό λόγο, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τον υγειονομικό χάρτη. Σήμερα Εύνης βγαίνει και λέει ότι το Ποδοσάκιο θα είναι το νοσοκομείο αναφοράς. Δεν παίρνουμε θέση εμείς αν σωστά ή όχι είναι. Λέμε τι λέει ο Υπουργός. Και βεβαίως ζήσει ο κ. Κατσίρης καλεί. Το βλέπω μπροστά μου γιατί και εγώ δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Πριν από λίγο ήρθε. Λέει τι έχει αλλάξει και ο κύριος Γεωργιάδης κάνει στροφή της κυβερνητικής πολιτικής και τονίζει ότι είναι καθήκον όλων των θεσμικών φορέων της περιοχής μας να ενημερωθούν και να λάβουν δημόσια θέση. Θα ήθελα το σχόλιο σου. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφέστατο, ότι πρέπει να λάβουν δημόσια θέση. Προφανώς θα έχουμε σε αυτούς που δυσκολεύονται δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό κτλ. Αυτά θα βλέπεις και φυσικά κάποιοι θα το αποφεύγουν όπως ο διάολος στο Λιβάνι να πάρουν θέση για το τι σημαίνει νοσοκομείο αναφοράς στη Δυτική Μακεδονία για τον Ποδοσάκιο. Προφανώς στην Εορδαία και στην Τολεμαίδα και προς εκείνη την περιοχή η δήλωση θα ακούστηκε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ έβηχα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε βεβαίως με ένα διαγωνισμό αυτόν τον παλιό Κοζάνη της Τολεμαϊδας. Προφανώς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και ελπίζω να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Απλώς πρέπει να εξηγηθεί, ξαναλέω για ακόμα μια φορά, γιατί αυτό έχει ουσία, τι σημαίνει νοσοκομείο αναφοράς του Ποδοσάκιο και τι σημαίνει για τη λειτουργία των υπόλοιπων νοσοκομείων αυτή η επιλογή που μάλλον θα γίνει, γιατί το έχει πει. Το έχει πει ο καθήλυντα αρμόδιο σήμερα. Ο τώρα... υπουργός, δεν το λέει. Και δεν το είπε η εκπομπή. Συγγνώμη, και η κυβέρνηση αυτή φαίνεται ότι θα είναι κυβέρνηση και για τα επόμενα.
Ένα παιδί. Δύο χρόνια να πω τώρα. Αυτή η κυβέρνηση θα κάνει τον υγειονομικό χάρτη. Αυτή η κυβέρνηση. Όπως είχε δεσμευτεί ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη τετραετία που είχαν ανοίξει τα ζητήματα, θυμάσαι που συζητούσαμε για εκείνη την περιβόητη μελέτη σκοπιμότητας του Δήμου Κοζάνης. Ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι την επόμενη τετραετία, δηλαδή αυτή, έχει κλείσει ένα χρόνο περίπου, θα ασχοληθούμε με τον υγειονομικό χάρτη. Και ξέρουμε όλοι ότι κάτι χαράσετε. Κάτι νομίζω ότι οργανώνεται. Καταρχάς, έχω μιλήσει με γιατρούς εδώ, οι οποίοι είναι σφόδρα ενοχλημένοι έξαλλοι με τη σημερινή δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Γνωστοί γιατροί. Το προφανώς δεν το λέω ότι είναι δικαιολογημένο ή όχι. Έτσι, δεν παίρνω θέση. Δεν θα πάρω. Αναμένονται και άλλες αντιδράσεις σήμερα ή αύριο. Mm-hmm. Να πω εδώ ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο Δήμαρχος Κοζάνης. Να θυμίσουμε ότι εδώ ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει και με εκπρόσωπο στο ΔΣ του Μαμάτσιου. Δεν είναι διαχρονικά. Το θέμα έτσι, τι δουλειά έχει ο Δήμος. Είναι τεράστιο ζήτημα. Δήμαρχος Κοζάνης ο προηγούμενος, ο κ. Μαλούτας, είχε στερνιστεί την πρόταση του Βαγγέλη Σημαδράκου, του εταίρου του, στο δημοτικό σχήμα, για την μελέτη αυτή που υπέστη σκοπιμότητας ενός νέου νοσοκομείου. Μα είχε δημιουργηθεί πολιτικό θέμα κεντρικά με αυτή την ιστορία. Κεντρικά. Ναι, ναι. Κυρία Τελιγιορίδη, κυρία Βέτα, θυμάσαι και το. Είχε παίξει σε μέσα ενημέρωση, σε εφημερίδες. Ότι είναι ο λαγός της κυβέρνησης ο κ. Μαλούτας. Τελικά, μια και το λες, κυρία Τελιγιορίδη, κυρία Βέτα, μάλλον δεν ήταν λαγός της κυβέρνησης ο κ. Μαλούτας. Εκ του αποτελέσματος. Ναι. Το ακριβώς αντίθετο έχει γίνει, μάλλον. Εντάξει, τώρα εκεί πατούσαν στο τι έλεγε η μελέτη για το πώς θα γίνουν τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Πατούσαν, αλλά τώρα πέρασε καιρός και έχουμε. Καλά. Να πούμε με τα βεβαιότητα ότι η φράση και η κατηγορία ότι είναι αλλαγό τη κυβέρνηση ο Μαλούτας με το Σημαδράκο ήταν αλλαγή. Και το μεγάλο δεν ισχύει. Καλά, είναι βέβαιο ότι δεν ισχύει. Θα πάρει θέση ο κύριο Κοκαλιάρη. Έχει αρμόδιο. Ζήτη, ποιο είναι αρμόδιο. Δεν ξέρω ποιον έχει. Υποθέτω έχει ορίσει το ΔΣ. Α, στο ΔΣ στον Ποδοσφαίρι. Στο Μάτσιο. Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Δεν θυμάμαι. Θα το συγκεντρώσω. Υγεία σαν αντιδήμαρχο δεν έχει, νομίζω. Υγεία όχι. Τώρα μετά. Ο Μαλότα είχε το σιδερά εντεταλμένο σίγουρο. Ναι, τέλο πάντων. Περιμένουμε και τη θέση και του κυρίου Κουζιάκη, ο οποίο κάνει αντιπολίτευση με θέσει. Και του κυρίου Μαλούτα ζήσει. Θα μα πει ο κύριο Μαλούτα και αυτό στη θέση του. Επίση, η περιφέρεια τι θέση έχει. Θα πω εγώ εδώ πέρα κάτι εδώ που είχε πει και ο κύριο Φούντογλου, που το έχει πει από την πρώτη στιγμή και νομίζω έω ένα σημείο μπορεί να έχει και παρεξηγηθεί, ότι η πολιτική και η αυτοδιοίκηση δεν φτιάχνουν τον υγειονομικό χάρτη τη χώρα. Τον υγειονομικό χάρτη τη χώρα πρέπει να το φτιάξουν ειδικοί. Έτσι, δηλαδή, δεν θα το φτιάξει η περιφέρεια με του. Ωραία. Ναι, αλλά χώρα όμω εδώ τώρα. Αλλά προφανώς έχει πει η Περιφέρεια και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και προεκλογικά και μετεκλογικά ότι η Δυτική Μακεδονία θα έχει τις δικές της προτάσεις ώστε να υπάρχει ένας συνομιλητής σοβαρός όταν θα ανοίξει το θέμα. Εγώ λοιπόν ζήτησα αν ήμουν στη θέση της κυρίας Ζημπηλιάδου και του κ. Κασαπίδη, στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα ρωτούσα προημερήσιας διάταξης τον κ. Μανατίδη και τον κ. Φούντογλου. Ποια είναι η θέση. Ωραία. Ναι, όμως, και φυσικά και αν μου και στη θέση του κ. Μαλούτα και του κ. Κοκαλιάρη. Ένα λεπτό. Όμως, εφόσον ρωτούν τη θέση του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου, προφανώς έχουν και οι ίδιοι θέση. Έτσι. Φωνώ μαζί σου. Δηλαδή, δεν θα πάνε να στριμώξουν τον Περιφερειάρχη για να τον βάλουν στην κόντρα Κοζάνη στο όνομα Ιδρύματο ενδεχομένως, αλλά οι ίδιοι να μην έχουν θέση. Είπε κάτι σωστά πάντως. Μιλάμε για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ακριβώς. Εδώ έχει να κάνει και με την Καστοριά, έχει να κάνει με τη Φλόρα, με τα Γρεβενά. Φυσικά δεν το συζητώ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όλο το πολιτικό προσωπικό εδώ. Το αυτοδιοικητικό κυρίως δεν πρέπει να συμπεριφερθεί εδώ με την σκέψη με ποιους είμαστε ψηφοθυρικά. Πρέπει να συμπεριφερθούμε με τη σκέψη αν θα έχουμε σωστό σύστημα, δημόσιο σύστημα υγείας. Με τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν. Και νοσοκομεία το επόμενο διάστημα. Και επειδή μίλησα με γιατρούς ένθεν κακήθεν, μου λένε για πολύ μεγάλα κενά σε πολλές κλινικές του Ποδοσάκιου σήμερα. Ναι, και του Μαμάτσιου. Και επειδή φαντάζομαι ότι πολύ γρήγορα, αν όχι ήδη, δεν θα έχει γραφτεί κανένα αίτημα για συζήτηση για την υγεία που θα πάει προς την περιφέρεια ήδη. Mm-hmm. Λέω, δεν ξέρω κάτι, το φαντάζομαι ότι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως τον κύριο Στολτίδη ή δεν ξέρω από ποιους άλλους. Γιατί είχε δεσμευτεί και η περιφέρεια ότι θα κάνει μια τέτοια μεγάλη συζήτηση. Τώρα μην πάμε σε ένα περιφερειακό συμβούλιο που κουραζόμαστε. Α, μην το κάνουμε. 7 ώρες τώρα να καθένα μιλήσει ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, οι διοικητές και να έχουμε ο καθένα τις ιδεολειψίες μας πάνω στο σύστημα υγείας και στα νοσοκομεία. Το κουκουέ για τη δημόσια υγεία. Τι είναι δημόσια υγεία, ποιος την υπερασπίζεται, πόσοι γιατροί, πόσοι νοσοκομεία. Να μην το κουράσουμε δηλαδή πάλι. Τέλος πάντων, εντάξει. Αργεί και η επόμενη λογοδοσία. Πώς? Τη περιφέρεια. Να στήσουν καμιά ερώτηση. Σε μεταξύ τους. Όχι, λέω αργή να στήσουν καμιά ερώτηση. Γιατί προχθές Τάσκας πίνει, Τάσκας κερνάει, ας πούμε. Κακός το είπα. Κακός. Ναι, το είπε. Κακός. Και σωστά το έχει πει η κυρία Ζημπηλιάδου. Ναι, κακός. Αλλά ξαναείπα και εδώ
ότι όλες οι πλευρές πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει συνεδρίαση λογοδοσίας. Ναι, αυτό είχε και άλλες πλευρές. Και αυτή την ενημέρωση που έκανε ο Περιφερειακός προχτές, επειδή τη δικαιολόγησε κιόλας, θα μπορούσε να την κάνει οποιαδήποτε στιγμή στις ενημερώσεις που κάνει σε ένα περιφερειακό σύμβουλο. Παρ' όλα αυτά, ρώτησε για την επένδυση σε άλλα που είχε ρωτήσει 30 φορές στα δημοτικά συμβούλια. Αυτό πάλι. Εντάξει, που έβγαλε η δημοσιογραφία για μας. Ναι, okay, αλλά. Ναι. Αλλά μα είχε ρωτήσει πριν δύο συνεδριάσεις. Πρέπει να ξαναρωτούσε σε δημοτικό, σε περιφερειακό σύμβουλο. Ναι, αυτό ξέρει τι κάνει. Αποδεικνύει ότι αυτή η διαδικασία είναι λίγο κάπως ελιπέστατη ή δεν εξυπηρετεί το ρόλο για τον οποίο έχει δημιουργηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή αναφορά του ξεκάθαρη του Άδωνη Γεωργιάδη ικανοποιεί σίγουρα το Δήμο Ορδέας και φαντάζομαι, ναι. Τους διοικούντας τον Ποδοσάκιο και τον καινούριο διοικητή Ζήση, υποθέτω. Έτσι. Που δεν μονιμότητα με προσωρινού. Αλλά, ναι, αλλά από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, πώς και πότε θα λειτουργήσει η ΜΕΘ της, του Ποδοσάκιου. Ναι, φυσικά, εννοείται. Και με ποιους εντατικολόγους, με ποιους αναισθησιολόγους. Σωστό. Τι θα γίνει με τη ΜΕΘ του μαμά, θα την κλειστέ, ρωτώ ευθέως. Ακριβώς. Κύριο Στόκος δίνει συνεχώς συνεντεύξεις όταν έχει χρόνο, γιατί ο άνθρωπος. Για να το βρείτε στο τηλέφωνο, από το πριν μέχρι το βράδυ τρέχει. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, έτσι. Τελευταία φορά το έχω πει τρεις φορές ήδη και το ξαναπώ, και τι σημαίνει νοσοκομείο αναφορά στο Ποδοσάκιο, όχι μόνο για το Ποδοσάκιο, αλλά και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Και κάτι τελευταίο, κύριε Σόλια, θα πάρετε θέση. Είναι δύσκολη εποχή. Ο προκάτοχός σας, ο κύριος Γκανάτσιος, όμως έπαιρνε θέση. Είναι δύσκολη εποχή γιατί ο κύριος Γκανάτσιος, συγγνώμη, ο κύριος Γκανάτσιος έπαιρνε θέση για διάφορα ζητήματα. Κύριε Σόλια, εδώ. Νομίζω ότι οφείλετε να πάρετε μια θέση. Μιλάμε για το διοικητή του Μωμάτσιου Νοσοκομείου, ο οποίος κατέχεται την Τολμαϊδά. Είστε διοικητής. Αλλά έχει κάνει και αίτηση και συμμετέχει και στη διαδικασία για νέους. Ναι, ωραία, ζήσει. Αυτό είναι αδιάφορο στο για τον κόσμο. Εγώ λέω. Σωστά το ξημερινό. Για τον κόσμο είναι αδιάφορο. Ο κ. Κατσίρης είναι μέλος που γράψε το άρθρο. Είναι μέλος του ΔΣ του νοσοκομείου. Ως εκπρόσωπος των γιατρών. Ως εκπρόσωπος, νομίζω, του. Ναι. Τον ιατρικού σύλλογο. Δηλαδή, εδώ, μήπως πρέπει να συνεδριάσει το ΔΣ του Μωμάτσιου σήμερα, αύριο, ενώ. Ποια θέση θα πάρει ο Δήμος Κοζάνης, ο κύριος Σιόλιος, θα έχουμε μια απόφαση, θα έχουμε κοινή απόφαση. Τι γίνεται, θα έχουμε αντιδράσεις. Επίσης ρωτούν πολλοί ζήσει πλέον και τηλεθεατές και αναγνώστες και πλέον θα σημεία νοσοκομείο αναφοράς, σωστά, ωραία, οκ. Okay. Αυτή την πτέρυγα την Έρμη που προχωράει και είναι έτοιμη, με 16 εκατομμύρια θα την κάνουμε. Καλά, γίνεται η πτέρυγα. Ωραία, ναι, θα την κάνουμε. Φαντάζομαι να την κάνουμε, θα τη γεμίσουμε γιατρούς και κλινικές. Πώς θα τη γεμίσουμε. Εντάξει, νοσοκομείο αναφορά θα είναι την Τολμαϊδά, δεν θα είναι. Πάμε νοσοκομείο αναφορά από το Ποδοσάκι με τα κενά που υπάρχουν και στα δύο νοσοκομεία. Εδώ ποιο θα έρθει. Γι' αυτό λέω, φαντάζομαι να το γεμίσουμε με γιατρού. Φαντάζεσαι. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Επίσης, επειδή υπόθηκε στην προχθεσινή συνεδρία του Δημοτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά πέρασε λίγο στα ψηλά, να σα πούμε ότι οι πληροφορίες του Top Channel, το είπε μέσα σε άκρα ο κ. Σαμανατίδης, λένε ότι διαπιστώθηκε από τη νέα Περιφερειακή Αρχή ότι το σχέδιο που προέβλεπε με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας του Μαμάτσιου, την ανακαίνιση της σημερινής πολύ παλιάς πτέρυγας, την ξέρουμε όλοι και την ξέρετε όλοι, δυστυχώς λίγο πολύ την έχουν επισκεφθεί ως ασθενείς ή ως συνοδοί, παμπάλαια, δεν μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο γιατί, όπως είπε ο κ. Σαμανατίδης, το γνωρίζαμε από το ρεπορτάζ, αλλά κάποια πράγματα είναι over record. Δεν λέγονται. Τέλος πάντων, ναι. Δεν υπάρχει μία. Το λέμε απλά. Είπε ο κύριος Σαμανατίδης, δεν έχουμε χρήμα ουσιαστικά, ότι δεν μπορούμε να βρούμε τα χρήματα για την ανακαίνιση όλου του παλιού αυτού κτηρίου. Πόσα είναι τα χρήματα? Μου λένε ζήσει πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, είναι πάρα πολλά τα λεφτά αυτά. Δεν ξέρω πού μπορεί να μπει. Και αυτό ήταν το σχέδιο όμως. Ναι, υπήρχε ένας προβληματισμός ότι αυτός ο περιβόητος πυλώνας 3, για τον οποίο ρώτησε η κυρία Ζεμπηλιάδου, δεν χρηματοδοτεί υποδομές. Και εδώ τώρα γίνεται μια προσπάθεια. Ο πυλώνας 3 του σχεδίου του προγράμματος διοικητικής αναπτυξιακής μετάβασης. Εδώ τώρα μπορεί να γίνει μια προσπάθεια του κ. Μανατίδη. Μαθαίνω ότι αυτή η συζήτηση για τις υποδομές έχει γίνει το τελευταίο διάστημα εντός της Περιφερειακής Αρχής. Για το αν μπορεί να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα καταφέρει η Περιφερειακή Αρχή και ποιον μπορεί να πείσει. Αλλά είναι ένας προβληματισμός μεγάλος ότι αυτός ο πυλώνας δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει υποδομές. Και δεν μιλάμε μόνο για το νοσοκομείο. Τι θα γίνει η ζήτηση? Καλό ερώτημα, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αρχίζουν και ποντάρουν ήδη οι φίλοι στην Αιανία. Θα πάει ο Δήμαρχος της Λαζαρίνης το Σάββατο. Γιατί να μην πάει? Νομίζω ότι οι περισσότεροι ποντάρουν θετικά. Γιατί να μην πάει? Πόσο μάλλον όταν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, στο οποίο υπήρχε πρόβλημα για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη live μετάδοση, μας είχαν ενημερώσει από το γραφείο τύπου ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σύζευξης.
Καλό θα αναλυθεί μέχρι την επόμενη συνεδρία. Κάποια στιγμή είχε ανοίξει το live πάντως. Μια μισή ώρα μετά περίπου. Ναι, 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 ναι. Αλλά όχι. Ναι, έγινε προσπάθειες. Ναι. Τέλος πάντων, το channel ήταν εκεί, κατέγραψε τις πιο σημαντικές στιγμές. Ο κ. Κουζιάκης πάλι πρωταγωνίστης. Λες ερωτήσεις. Καλός κακός. Πρέπει να το δεν ξέρω αν ήταν. Νομίζω δεν ήταν καθόλου. Δεν ήταν καθόλου. Κάποια ερώτηση έκανε κάποιες ερωτήσεις και ο κ. Κομιτζίδου. Επειδή για την Ιαννή ρωτήθηκε πάλι χθες ο κ. Κοκαλιάρης που βρίσκεται το ζήτημα. Να δούμε εμείς το βίντεο τι είπε και να σχολιάσει. Για την Ιαννή και το έγγραφο, είπα εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πεντακάθαρα στους ανθρώπους που ήρθανε, που είχαν την ανησυχία και το ληξιαρχείο, ότι θα επικοινωνήσουμε το Υπουργείο και θα συνεννοηθούμε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί σύμφωνα και με το Υπουργείο. Τι μας είπαν λοιπόν, μας είπαν ότι μπορείτε να σταματήσετε, αν θέλετε, τώρα τη διαδικασία, αν και δεν θα γίνει αυτό άμεσα, έχουν μπροστά οι εκλογές σε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, στείλτε μας να παγώσει το θέμα και να επανέλθετε με νέο έγγραφο. Και αυτό ακριβώς γράψαμε. Ότι θέλουμε να παγώσουμε τη διαδικασία και να επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο. Αυτό είπαμε. Και τι άλλο είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε ότι θα επικοινωνηθεί με τον κόσμο πρώτα. Και με τον κόσμο και τη Ιαννή, αλλά να σα πω και κάτι άλλο, και με τι άλλε δημοτικέ, πρώην δημοτικέ ενότητε. Διότι δεν μιλάμε μόνο για την Ιαννή, μιλάμε για τέσσερι δημοτικέ ενότητε και πραγματικά είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο. Και φυσικά δεν θα ήθελε κανεί να συμφωνήσει κανένα δεξιαρχείο. Και φυσικά όλοι θα θέλαμε να υπήρχαν άνθρωποι εργαζόμενοι που θα είναι σε όλα τα δεξιαρχεία και στα τέσσερα. Αλλά το πρόβλημα είναι σύνθετο και μεγάλο. Φυσικά και θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι δεν είναι το αποτέλεσμα, δεν έπρεπε να έρθει και σήμερα. Είπαμε ότι θα επικοινωνηθεί με τον κόσμο, θα κατέβουμε και στην Ιαννή και θα ξανακατέβουμε να το συζητήσουμε. Θα πάμε στον Ελίσπεδο, θα πάμε στον Ιψηλάνη, να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους ανθρώπους για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει και θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση. Κύριε Κουζιάκη, εσείς καλά κάνατε και ρωτήσατε, αλλά σοφή δεν γίναμε. Καταλάβατε τίποτα την απάντηση. Δεν γίναμε περισσότερο σοφή. Ο κύριος Καλιάρης επιμένει να ζει σε ένα δικό του παράλληλο σύμπαν σχετικά με το θέμα του ληξιαρχείου και συγγνώμη τώρα που λέω αυτές τις εκφράσεις, αλλά ειλικρινά νομίζω ότι είναι ο μόνος που θεωρεί ότι δεν έχουμε καταλάβει όλοι οι υπόλοιποι το τι έχει γίνει με το ληξιαρχείο και επιμένει να παρουσιάζει μια δικιά του ιστορία. Δεν είναι έτσι. Και αυτό έχει αποδειχθεί. Τώρα ούτε πάγωσε καμιά διαδικασία, ούτε δεν έκανε. Εκτός άμα λέει ευθέως στους κατοίκους της Ιαννής ότι αυτό το θέμα δεν έχει λήξει και δεν έχει πάρει τίποτα πίσω, γιατί πολύ... έτσι λένε τα έγγραφα. Είναι μια ανάγνωση. Ναι. Και στην Ιαννή αυτό το ξέρουν πολύ καλά. Ναι. Έτσι. Και λοιπόν, επειδή μεθαύριο ρώτησε κάτι, ο κ. Κοκαλιάρης όχι μόνο θα πάει, θα φωτογραφηθεί. Πείτε του κάποιου ότι δεν χορεύουν του Λαζαρίνε οι άντρε. Μην μπερδευτεί, γιατί τα συνηθίζει αυτά. Δηλαδή, όπου χωρεί και πανηγύρια ορμάει μέσα. Δεν ξέρω αν ξαναπήγε. Πώ? Δεν ξέρω αν ξαναπήγε. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει πάει ο άνθρωπο. Αλλά να του πει κάποιο ότι δεν είναι. Οι Λαζαρίνε δεν είναι. Είναι ένα έθιμο στο οποίο οι άντρε κάθονται και παρατηρούν. Έτσι, να το ενημερώσουν κάποιοι. Θα πάει, θα φωτογραφηθεί, θα κάνει, θα ράνει. Είναι καλά αυτά. Θα χαμογελάσει με το ωραίο του χαμόγελο. Αλλά το ζήτημα του ληξιαρχείου και των υπόλοιπων που σχεδιάζει για την Ιαννή, δεν ξέρω σε ποιον τα έχει πει, γιατί προχθές πήγε. Και με το τοπικό συμβούλιο δεν συναντήθηκε. Απέκρυψε ότι πήγε. Έτσι. Και από ό,τι μας ο κ. Κουζιάκης εδώ μας είπε ότι δεν ήταν και καν και στο φόρουμ που διοργανώθηκε για την Ιαννή, που συζητούσαν για τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Δεν πήγε. Δεν πήγε σε αυτό το φόρουμ. Ή κάποιος από το... Θα πάει στις Λαζαρίνες. Ναι, Λαζαρίνες. Κάθε τέσσερις και λίγο στην Ιαννή θα είναι. Οι Λαζαρίνες είναι μια πολύ έτσι, εύκολη εκδήλωση για να επισκεφθεί την Ιαννή. Είναι προφανές αυτό. Αυτό λέω και θα πάει και σίγουρα. Θα πάει και θα δούμε και φωτογραφίες. Αρκεί να μην προβληθεί ότι ο Δήμαρχος πήγε στις Λαζαρίνες. Γιατί το έχουμε συνηθίσει. Μη βάζει και να προβληθεί το έθιμο. Μην βάζει και στοίχημα. Μην βάζει και στοίχημα. Δεν το λέω τυχαία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και μια μικρή ειδοποιώς διαφορά στις αναφορές Κοκαλιάρη χθες σε σχέση με προηγούμενες. Βάζει πολύ έντεχνα νομίζω το παιχνίδι Ελίσποντο, Υψηλάντη κτλ. Προσπαθώντας ο ίδιος να δημιουργήσει ένα. Το τονίζω, ο ίδιος να δημιουργήσει ένα κλίμα. Μην πω εχθράς, τέλος πάντων, αντίθεσης ανάμεσα σε περιοχές του ίδιου Δήμου. Ανάμεσα στη Δημοτική Ενότητα Ελισπόντου, που είναι πολύ ισχυρή λόγω του μπλοκ που υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, του Υψηλάντη, τέλος πάντων, και της Ιαννής. Δηλαδή,
Να νομίζω... εκμεταλλευτεί το διέρηκε βασίλευε. Νομίζω επειδή και εσύ ξέρεις πολύ καλά το ρεπορτάζ και από πού ξεκίνησε να εξετλήγεται το νήμα υπόθεση λήξη αρχείου Ιωαννής, ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό ξεκίνησε από την πίεση που υπήρξε λόγω του κλεισίματος ληξιαρχείου και στον Ελίσποντο με τη συνταξιότητα του υπαλλήλου. Και είπα εγώ την επόμενη μέρα της ανάγκης του εγγράφου ότι ο κ. Χαλιάρης θα πρέπει να εξηγήσει όχι στους κατοίκους του Ελισποντού, αλλά στο ισχυρό μπλοκ στο οποίο το στήριξε στον Ελισποντό και εκείνη η δύναμή του, για το πώς αφήνουμε ακόμα ανοιχτό το ληξιαρχείο της Ιωαννής. Εδώ τι έχουμε δηλαδή από κάποιους, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Και ενδεχομένως και σε κάποιες περιπτώσεις όχι απλώς να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, μήπως πεθάνει ο γείτονας και του πάρουμε και την κατσίκα. Πάντως δεν θα δούμε σε κανένα δημοτικό συμβούλιο που ο κ. Χαλιάρης δεσμεύτηκε δις-τρεις ότι θα γίνει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει γη. Και αν δούμε και εκεί εκπροσώπους του Ελισπόντου, της Ακρινής, του Αγίου Δημητρίου, του Ριακίου, ο Κλήτος θεωρείται και ο Κλήτος, θα μου πεις, ναι, οκ, okay, επειδή έχει έρθει εδώ. Επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε υπάλληλους... Και δηλαδή να είναι και οι Ανιώτες και να γίνει καμία ιστορία, γι' αυτό θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, εάν συμβεί ο Δήμαρχος. Φυσικά. Κανείς άλλος. Επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε υπαλλήλους στον Ελίσποντο, στον Υψηλάντη, στον Κρόκο, δεν ξέρω εγώ πού άλλο. Να κλείσουμε τις Ιωαννίες. Στον Κρόκο υπήρχε, τον πήραμε. Ναι. Πες ότι βγαίνει στη συνέχεια ο άνθρωπος, σε δύο χρόνια, κάτι τέτοιο. Ναι, ρε παιδί μου. Τον πήραμε. Επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε εκεί, πρέπει να μην έχουμε και κάπου αλλού. Ανάποδα πάει συνήθως. Προσπαθούμε. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολο. Ξέρουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν, αλλά μην το πάμε στο άλλο άκρο τώρα, επειδή δεν έχουμε εκεί, εντάξει, ας πάρουμε και από τους άλλους για να ισορροπήσουμε. Αλλιώς ισορροπείται η κατάσταση. Την ανάποδη. Μία ακόμη ερώτηση. Ο κύριος Κουζιάκης έκανε ερωτήσεις για τα όσα έπεσε εκπομπή του Φλάσσο, ο κύριος Κουζιάκης, για το ότι το Μουσείο της Ιωαννής δεν έχει ακόμη παραδοθεί επισήμως. Ζήτησε διευκρινήσεις, δεν τις πήρε ακριβώς, πώς θα παραδοθεί κτλ. Ρώτησε και για τα δέσποτα, με αφορμή τα όσα έπεσε στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ας δούμε τι είπε και ο κύριος Ευκολίδης πρώτα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, δεν ξέρω αν είναι ακόμη αρμόδιος, άφησε μια χμή ο κύριος Κουζιάκης. Παραδέχτηκε ότι είναι. Δημοσίως. Ο κύριος Ευκολίδης παραδέχτηκε ότι είναι. Είναι. Εγώ έχει λέω πει ότι έχει πει τα ίδια στο προσωπικό. Στο? Στο προσωπικό, στους εργαζόμενους, στις υπηρεσίες, έχει πει τα ίδια. Κοίταξε, επειδή καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι λες και το έχουμε παρουσιάσει και εδώ. Εάν συμβαίνει... Παρουσιάζω ένα καινούργιο στοιχείο. Ναι, πολύ καλά το παρουσιάζει και καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Εάν συμβαίνει κάτι άλλο, οφείλουν να το πούνε τώρα. Ο κύριος Ευκολίδης ανέφερε στο προσωπικό της επιχείρησης και το τονίζει το προσωπικό, όχι τη διεύθυνση. Στο προσωπικό, ότι υπεύθυνε για το θέμα των αδέσποτων είναι μόνο η κυρία Κέλλη Στεφανίδου. Μισό λεπτό. Εάν έχει πει τέτοιο πράγμα ο κύριος Ευκολίδης. Εγώ με το μεταφέρω και αν δεν ισχύει, ας το διαψεύσει. Ξέρεις ότι δύσκολα μπορώ να αμφισβητήσω δικό σου ρεπορτάζ. Οκ. Ξαναλέω κάτι άλλο. Εάν λοιπόν το έχει πει αυτό ο κύριος Ευκολίδης στο προσωπικό, κάτι καλά δεν πάει. Διότι η κυρία, όπως θυμάμαι, Στεφανίδη, ναι, όπως είναι ειδική σύμβουλος χωρίς αρμοδιότητα. Για θέματα των δέσποτων, λέει το. Ναι, χωρίς όμως. Η τυπική, εκείνη το θέμα. Πώς θα πάει στο δικαστήριο, λοιπόν, άμα. Ακριβώς. Αν όπως χθες δάγκωσε ένα σκυλί, δεσποζόμενο ήταν αυτό. Ναι, ο πολίτης. Ο κάθε πολίτης. Πάνω, συγγνώμη, τον Αγιώργη που γίνεται χαμός με μια γέλη που έκανε επίθεση και σε μια κοπέλα. Ποιος θα πάει στο δικαστήριο. Ο κάθε πολίτης. Ο κάθε πολίτης, το κάθε θεσμικό όργανο, η αστυνομία, ο εισαγγελέας, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, οι υπάλληλοι οι ίδιοι, νομίζω ότι θα απευθύνονται στον καθήλυνα αρμόδιο. Έτσι γίνονται αυτά. Η οποία κυρία Στεφανίδου, γράφει στο Facebook για παράδειγμα σε συνομιλία με άλλες φίλες της και καλά κάνουν και σε σχόλια εννοείς. Ναι. Φαντάσου εμείς που τα τελευταία 10 χρόνια κάνουμε αυτό το πράγμα σε αυτό το Δήμο, για περισυλλογή εννοεί, που υπήρχαν και χρονιές που δεν υπήρχε καν πρόγραμμα στη Ρώσα, του Βασιλακόπουλου, τα έχουμε πει 800 φορές κι εμείς, και παρακαλούσαμε τους Άγγλους, αλλά δυστυχώς, λέει η κυρία Στεφανίδου, δεν μπορώ να χτυπήσω τα δάχτυλά μου και να γίνουν όλα διαμαγεία. Αν μπορούσα, θα το έκανα και αυτό. Άρα, ποιος είναι αρμόδιος. Άρα, ο κύριος Ευκολίδης. Άρα, ποιος είναι αρμόδιος. Ναι, άρα, ο κύριος Ευκολίδης την αρμοδιότητα την έχει, αλλά δεν έχει. Την έχει τυπικά. Όχι, την έχει χωρίς, την έχει πάρει ο κύριος Κουκαλιάρης. Την έχει πάρει. Την έχει πάρει, κοίταξε, βέβαια, επειδή ξέρετε στο ρεπορτάζ και επί Μαγκυρίδη υπήρχε η πρόθεση να δοθεί, να υπάρχει μια χωριστή δώρα να αποθέσει διαχείριση για το θέμα των αδέσποτων. Υπήρχε μια. Εντάξει, δεν υπήρξε. Συγκίνηση, αλλά ο κύριος Κουκαλιάρης είχε δηλώσει προεκλογικά ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί ρωτήσαμε, λέει, το Υπουργείο και δεν μπορεί να γίνει. Καλά. Θυμήθηκα τώρα κι εγώ, Ναι.
Τέλος πάντων, προφανώς μάλλον δεν ρώτησε κανένα υπουργείο, δεν ήσυχε σε αυτό. Το τι συμβαίνει μέσα στην υπηρεσία και, και το τι λέει ο καθένας στους υπαλλήλους είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί θεσμικά, λειτουργικά κτλ. Προφανώς. Εμείς εδώ κρατάμε δημόσιες δηλώσεις και δεν ξέρω αν πρέπει να ερωτηθεί ο κ. Σουφουλίδης ξεκάθαρα. Εγώ άκουσα χτες να απαντάει στον κ. Κουζιάκη ότι είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αδέσποτων. Αυτό δεν άκουσες εσύ. Ναι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το είπε, δεν το είπε στο καφενείο. Εγώ διάβασα ένα συγκεκριμένο σχόλιο της ειδικής συνεργάτη για τα θέματα των αδέσποτων στο Facebook. Έτσι είναι σημερινό. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ναι. Το κάνω κι εγώ αυτό, λέει, όλα να τα κάνω. Γιατί αν κάνει καταγγελία η κοπέλα στην οποία έστειλε προχτές το Κοζάνι Μίντια, σήμερα δεν ξέρω πότε έστειλε, και οι δεκάδες που στέλνουν ακόμα, γιατί προφανώς το ζήτημα. Εντάξει, τι τελευταίες. Ναι, ρε παιδί μου, και ο κ. Σουκολέδης παραδέχεται ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και προφανώς δεν έχει λυθεί. Τι να πούμε. Μετά το εξάμεινο έχει πει ο κ. Κοκαλιάρης, οπότε. Δεν λέμε ότι θα λυθεί σε 4 μήνες, ούτε σε 6 λέμε. Σε 6 είπε ο κ. Κοκαλιάρης, θα φαίνονται τα αποτελέσματα και στον χρόνο. Καλά, τώρα εντάξει, ναι, ας μιλάμε με κανένα σοβαρό άνθρωπο. Ο κ. Ευκολίδης είπε ότι το πρόγραμμα δεν έχει λυθεί και προφανώς δεν πιστεύει και ο ίδιος ότι θα λυθεί σε 6 μήνες. Και διευκρίνησε ότι το πρόγραμμα των στηρώσεων και διαχείριση των αδέσποτων έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κάτι το οποίο είναι προς τιμή. Πολύ σωστά. Για να τα βάζουμε ένα-ένα λοιπόν. Εάν λοιπόν αυτή η κοπέλα που έστειλε προχθές την καταγγελία και πάει και κάνει καταγγελία στο Δήμο Κοζάνης, φαντάζομαι ότι η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές θα πάνε και θα καλέσουν τον κ. Ευκολίδη. Ναι, έτσι, ναι. Ο Σουφουλίδης ξέρει καλά τον νόμο, καλύτερα από μένα. Ναι, νομίζω ναι. Όχι την κυρία Στεφανίδου. Ακριβώς. Και η κυρία Στεφανίδου, πάντως, με τους νόμους τα τελευταία χρόνια έχει διάφορες υποθέσεις. Και επειδή κάποιοι από αυτούς που αναφέραμε τώρα λένε ότι καλά κάνουν πιάτσες και πιτσιάδες και μας κάνουν κριτική για να γινόμαστε καλύτεροι, ας έχουν και το νου τους από το εκτός, θεωρώντας ότι μπορούν να γίνουν καλύτεροι. Κουίζ, ποιος καταδικάστηκε τελεσίδικα στα δικαστήρια για θέμα των αδέσποτων μετά από μήνυση της κυρίας Στασοπούλου. Θυμάστε την υπόθεση εναντίον της κυρίας Στασοπούλου, αντιδημάρχου που την είχαν μιλήσει κάποιοι 12 φιλόζωοι και αθώθηκε πανηγυρικά. Στη συνέχεια η κυρία Στασοπούλου έκανε μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Κουίζ, ποιος καταδικάστηκε τελεσίδικα σε φυλάκιση με αναστολή? Όχι, κυρία Στεφανίδου, αθώθηκε. Πάμε παρακάτω. Θα δούμε το βίντεο. Είδα πολύ εύστοχε τις παρατηρήσεις σας, οι σχολιασμοί σας όσον αφορά το θέμα το ότι το πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει τον προηγούμενο χρόνο μέσα από σειρά προσπαθειών πολλών ανθρώπων. Σε καμία περίπτωση και ποτέ, σε όσες δημόσιες εμφανίσεις κάναμε και αναφορές, δεν διεκδικήσαμε την πατρότητα της συγκεκριμένης προσπάθειας ή τη μητρότητα, το πούμε έτσι, για να μην αναπτύξουμε τη μία ή την άλλη πλευρά. Είπαμε ευθύ πάντα, αναφέραμε πάντα, ότι αυτό γινόταν, ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Η διαφορά, και ευχαριστώ ειλικρινά για την ερώτηση, γιατί θεωρώ άσκοπο από μόνος μου να απαντάω σε κάτι τέτοιο, αλλά σε επίπεδο ενημέρωσης, και φαντάζομαι ότι με αυτή την έννοια γίνεται η ερώτησή σας, η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η εικόνα που έχω εγώ είναι η εξής. Από τον καιρό που ξεκίνησε η συγκεκριμένη συνεργασία και ως το τέλος του έτους, σε επίπεδο εθελοντικών στηρώσεων, ο αριθμός ήταν 300. Και με μια εικόνα, συγγνώμη για τους εκπροσώπους της συγκεκριμένης παράταξης, από τον Οκτώβριο και μετά θα σας οφείλω να παρατηρήσω ότι σταμάτησε η οποιαδήποτε στήρωση. Αυτό είναι δεδομένο και καταγεγραμμένο και δεν είναι μια δική μου απλή αναφορά. Από εκεί και πέρα, τι κάνουμε εμείς, τι κάνουμε για να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια. Με δεδομένο ότι τον πρώτο μήνα, καλώς ή κακώς, μη έχοντας προϋπολογισμό και μη έχοντας κωδικούς, έτσι ώστε να εντάξουμε κάποια έξοδα, να φέρουμε, να προσκαλέσουμε αυτούς τους ανθρώπους, ξεκινήσαμε τις στηρώσεις στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτή τη στιγμή, στην τρίτη επίσκεψή τους, έχουμε φτάσει στον αριθμό 300. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο και με τους εθελοντές Γερμανούς που λέγατε, γιατί να σας πληροφορήσω, κύριε Κουζιάκη, για αυτό που ρωτήσατε. Οι Γερμανοί εθελοντές αποχωρούν ή αν δεν αποχωρούν τώρα, έχουν αποχωρήσει ήδη από τη Βέρεια. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας. Θα δείτε σύντομα και ένα ντοκιμαντέρ που οι ίδιοι οι Γερμανοί επέλεξαν την Κοζάνη προχθές για να δείξουν το τι γίνεται εδώ στην Κοζάνη και το πόσο μεγάλη είναι η βοήθειά τους.
Θα το δείτε το επόμενο διάστημα. Θα παίξει βέβαια και σε μεγάλα κανάλια στη Γερμανία και όχι μόνο, μέσω YouTube φαντάζομαι κάτι τέτοιο, που έχουμε δώσει και συνέντευξη στην πολύ καλή δουλειά που γίνεται και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με αυτούς τους ανθρώπους που μας βοηθάνε, αλλά και οι ίδιοι είναι ευχαριστημένοι από όλο αυτό που συμβαίνει εδώ, γιατί βλέπουν πραγματικά ότι πλέον γίνεται δουλειά. Δεν γνωρίζω το SDF, είναι ποιο είναι το μεγαλύτερο γερμανικό κανάλι, προσπαθώ. Καλά, στο YouTube θα το δείξουν το ντοκιμαντέρ, οι Γερμανοί. Αυτό προστίθεται σε αυτά που έχουμε ακούσει τους τελευταίους μήνες. Ο Δήμαρχος Κοζάνης είπε ότι οι Γερμανοί που ήρθαν προχθές εδώ, που ψάχναμε να βρούμε που θα τους θέσουμε, γιατί εμείς είναι και vegan, σου δίνω έτσι ένα μικρό παραπολιτικό. Το ξέρουμε αυτό την προηγούμενη φορά. Και την προηγούμενη φορά, ότι αυτοί θα κάνουν ένα ντοκιμαντέρ και θα το παίξουν και στα μεγαλύτερα κανάλια της Γερμανίας. Για να δείξουν τι πολύ καλή δουλειά γίνεται στην Κοζάνη, γιατί είναι εντυπωσιάστηκα. Στο YouTube θα το πω. Κύριε Κοκαλιάρα, αλήθεια τώρα. Λοιπόν, ξεπερνώ αυτό. Πάμε στο CNN, δηλαδή. Και στο Al Jazeera μπορεί, ξέρω εγώ. Ο μικρός Γιάννης ανακαλύπτει τον κόσμο. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, καλό θα είναι αυτές. Ωραία, δεν ξέρω ποιος σας το είπε αυτό, η Κέλλη Στεφανίδου ή οι Γερμανοί. Θα κάνω ένα ντοκιμαντέρ, άνθρωποι, να παίξει, δηλαδή. Τέλος πάντων. Για να πάμε και λίγο σε σοβαρά. Εγώ άκουσα μια σοβαρή τοποθέτηση στον κύριο Φιχολίδη, την οποία τη λέω σοβαρή επειδή έχει κάποιους αριθμούς οι οποίοι παρουσιάζονται. Εάν είναι να αμφισβητηθούν αυτοί οι αριθμοί, ας αμφισβητηθούν από αυτούς που πρέπει, εγώ αυτά τα στοιχεία δεν τα έχω για να πω έτσι είναι. Και λέω και στέκομαι σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε οριοθετήσει τις στηρώσεις της 1310, αν θυμάμαι καλά, είπε ο κ. Πολίτης, και σταμάτησε στις 600 και σταμάτησε μάλιστα τον Οκτώβριο. Μετά τον Οκτώβριο λέει δεν έγινε καμία. Αυτό είναι μια σοβαρή καταγγελία. Τέλος πάντων, αναφορά του κ. Πολίτη. Πρώτον, να σα απαντήσω ο κ. Μαλούτος ή ο κ. Μαγκυρίδης. Φυσικά. Δεύτερον, νομίζω ότι ο αριθμός είναι γύρω στα 100 παραπάνω. Εντάξει. Τρίτον, να κάνω μια ερώτηση για τις 300 που ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα. Οι 700 ή 600 στηρώσεις του 2023 Μαλούτα αφορούσαν σκύλους. Ναι. Σε σκύλους. Τώρα μην έχουμε και γάτες. Οι 300 ή 400 που έχουν γίνει μέχρι τώρα και από τους εθελοντές. Ναι. Πόσες από αυτές αφορούν σε γάτες και πόσες σε σκύλους. Καλό ερώτημα. Ρωτάω εγώ γιατί είδα φωτογραφίες με πολλές γάτες και μαθαίνω ότι μιλάμε για τουλάχιστον 40% είναι γάτες. Μάλιστα. Όχι ότι οι γάτες δεν χρειάζονται εστίωση. Ναι, αλλά είναι επίσης, μια διαφορά. Είναι μια πολύ πιο εύκολη διαδικασία, μου λένε οι κτηνίατροι, έτσι. Εντάξει. By the way, που λένε και στο χωριό μου, με ευθύνη της προηγούμενης αλλά και της σημερινής Δημοτικής Αρχής, είναι 4 μήνες, η κτηνίατρος που υλοποιεί το πρόγραμμα των αδέσποντων, το οποίο λήγει σε 1,5 μήνα ζήσει και θα γίνει και προφανώς θα συνεχιστεί με άλλο κτηνίατρο ίσως, έχει λαμβάνει, λένε οι πληροφορίες στο Top Channel, 90.000 ευρώ. Νομίζω ότι είναι και αυτό που απάντησε ο κύριος Ευκολής, γιατί το είπε. Γιατί το είπε ο κύριος Κουζιάκης. Έχουμε ένα θέμα με τον Επιτρόπο. Λέει, έχουμε κάποια συμπολίτησά μας που έχει δουλέψει, έχει κάνει μια δύσκολη δουλειά και έχει να παίρνει 90.000 ευρώ από το Δήμο Κοζάνης. Δεν είναι μόνη. Το Top Channel είναι σε θέση να γνωρίζει ότι πολλοί, ας το πούμε, όχι εργολάβοι ακριβώς, προμηθευτές. Αφού δεν έχουμε προϋπολογισμό, ρε Παναγιώτη. Δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Είμαι σε θέση να γνωρίζω για λόγω προσωπικής σχέσης, για προμηθευτή, εργολάβο, δεν θέλω να το περιγράψω, στον οποίο χρωστάνε 65.000 ευρώ. Υποθέτω ότι αν είπαμε δύο περιπτώσεις, μαζεύτηκαν 155.000. Αυτές οι 65 δημιουργήθηκαν τώρα. Είναι και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά λέω και καινούργια, γιατί έχει 4 μήνες, τους δύο δεν έχει προϋπολογισμό. Πρέπει να το προχωρήσει λίγο το ζήτημα. Μαθαίνω ότι υπάρχουν πληρωμές που δεν τις προχωράει η πολύ τυπική οικονομική υπηρεσία και έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες ζητηματάκια εδώ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε, σας είπαμε δύο περιπτώσεις και κατευθείαν 155.000 ευρώ. Καλό θα ήταν να ρωτήσει κάποιος ποιο είναι το ύψος των οφειλών αυτή τη στιγμή σε διάφορους προμηθευτές κτλ. Από το Δήμο Κοζάνης. Προφανώς αυτό δεν αφορά κυρίως τη σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά και η σημερινή Δημοτική Αρχή πρέπει να το τρέξει, να μας πει τι διαθέσιμα έχει κτλ. Και ας το θέσει και η ίδια Δημοτική Αρχή, να πει ας πούμε τον προηγούμενο, ήταν η κυρία Κομτζίδου, δεν ήταν. Κύριε Κομτζίδου, τι χρέη αφήσατε εδώ σε προμηθευτές, τι έχουμε αφήσει εμείς. Και ο Σκουζιάκης θα το κάνει, που θα αφορά και στους δύο, δεν αφορά στον δικό του συνδυασμό. Έτσι.
Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Για να δούμε για πόσο καιρό δεν θα έχουμε προϋπολογισμό ακόμα. Μα έχουμε. Σαν ρητορική. Ναι, κύριε Κουνιτζή, το ρώτησε χθες τον. Απρόσμενα μάλλον για όλους. Αναφέρεται σε ένα δημοσίευμα του Κοζάνη Μίντια για ένα κάποιον αντιδήμαρχο. Εμείς σχολιάζαμε θετικά τον δήμαρχο εδώ, τον κύριο Κοκαλιάρη, ότι τον παρακολουθεί, τον έχει βάλει στο μάτι, ενημερώθηκε, ότι υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις διάφορων υλικών. Κυρία Κουντζίδου, που λείπουν από το Δήμο Κοζάνης, εμείς δεν αναφέραμε ποτέ αυτή. Κυρία Κουντζίδου, δεν ξέρω τι διαβάσατε. Έλα, δεν είπε και Κοζάνη Μίντια πάλι καλά, γιατί θα ξέρετε το δημοσίευμα. Το που λείπουν από το Δήμο Κοζάνης, επειδή είναι βασικό, δεν αναφέρθηκε. Δεν αναφέρθηκε κάτι τέτοιο. Εμείς γράψαμε και το είπαμε και εδώ ότι ο κ. Κοκαλιάρης είχε ενημέρωση ο ίδιος και ενδιαφέρθηκε προσωπικά ο ίδιος, θετικό για τον Δήμαρχο, και άμεσα να δει τι συμβαίνει. Ο κ. Κοκαλιάρης είπε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, απόρρισε, είπε ότι δεν διαβάζει τα συγκεκριμένα πολλά δημοσιεύματα και μετά είπε ότι κάποια από αυτά είναι και στιγματίζουν κάποιους δημοτικούς συμβούλους. Άρα, πείτε, αφού δεν τα διαβάζει, πώς ξέρει ότι στιγματίζουν. Εντάξει. Και διαβάζει και όλα τα προηγούμενα πριν αναλάβει. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Έτσι είπε. Εντάξει, ας δούμε το μικρό απόσπασμα. Η δεύτερη ερώτηση που μου τέθηκε για τα δημοσιεύματα περί αντιδημάρχων και του Δήμαρχου που παρακολουθεί. Εγώ τέτοια δημοσιεύματα, με συγχωρείτε, αλλά δεν τα διαβάζω καν. Βεβαίως τα ακούμε όλα, αλλά ας μας πει τελικά, εφόσον υπάρχουν στοιχεία, ποιος είναι αυτός που παρακολουθεί και δεν τον ξέρω ούτε εγώ. Και για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω. Άρα λοιπόν είναι μόνο και δημοσιεύματα, όπως είναι πάρα πολλά, δεκάδες από την ώρα που ξεκινήσαμε ως νέα δημοτική αρχή, μη σας πω και νωρίτερα, τα οποία στον αέρα πλανούνται διάφορα πράγματα. Είναι απαράδεκτα για μένα κάποια που θέλουν να στιγματίσουν ανθρώπους και μάλιστα δημοτικούς συμβούλους, αλλά λοιπόν το προσπερνάω χωρίς σχόλια. Πώς το είπε, πλανώνται, κάπου το, λίγο ασύντακτο ήταν, λίγο, εντάξει, πλανώνται διάφορα. Τώρα και εσύ, okay, ναι, ναι. Αν θέλετε, κύριε Κοκαλιάρη, μπορούμε, γιατί είπαμε και στη δουλειά μας υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται, μπορούμε να το συζητήσουμε και κατευθείαν. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε. Και το πρόσωπο γνωρίζετε και ότι ασχοληθήκατε. Με την υπόθεση, Ναι, και όχι μόνο αυτό, να προσθέσω και κάτι άλλο. Πήγατε κιόλας στο συγκεκριμένο χωριό. Και μένω εδώ. Ναι. Ζήση, που με ρώτησαν αν είναι η φωτογραφία από τη συνάντηση με τους εμπόρους. Την έχουμε χρήσει φωτογραφία. Έχουμε βίντεο. Έχουμε το βίντεο. Είναι φωτογραφία. Αν είναι με σελφοκόνταρο. Γιατί είναι λίγο διαφορετική. Ναι, λίγο περίεργη. Η ανέβηκε πάνω στο καναπέ και την έβγαλε. Είναι διαφορετική, τέλος πάντων. Έχει μια συνάντηση χθες σε καλό κλίμα. Και είναι θετικό αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Μαλούτα έχει έρθει πολλές φορές σε κόντρα με τον Εμπορικό Σύλλογο. Και εδώ είχαμε μια διαφωνία με μια απόφαση την οποία είχε πάρει πίσω, νομίζω. Δεν την πήρε. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή την είχε ψηφίσει. Εννοείς για τις παρκίδες. Ναι, και δεν την πήρε πίσω η νέα Δημοτική Αρχή. Ναι, υπήρχε μια διαφωνία. Η Δημοτική Αρχή υποσχέθηκε πριν από δύο μήνες ότι θα την πάρει. Κάνα και δηλώσεις και μπροστά στο Σβόλι, να το πούμε. Εκεί είναι μια από τις παρκίδες. Ο κύριος Δαργατζίκας και ο κύριος Βόλης, και επειδή με σταματούν οι μήνες γειτονιά μου, μου θύμισε προχθές ο Γιώργος Βόλης, επίτιμος πρόεδρος, μου λέει: θυμάσαι δύο μέρες πριν ακόμα καρτεράμε. Και καλά, είπε ο άνθρωπος. Δεν θέλει αλλαγή στον πρόεδρο. Επειδή όμως έρχεται Πάσχα, έρχεται αυτή. Άτσι. Ευχαριστούμε, Χρήστο, μπράβο. Πώς την πήρανε τη Βογαϊτάκη, ο Αποστολή. Να το ωραία, για κατέβασε λίγο το. Α, νόμιζα κρατάει ο κύριος Κοκαλιάς κάτι. Όχι. Κάπου από ψηλά. Από ψηλά. Πάντως εδώ, ψηλά. Μισό λεπτό κράτητα. Πόσους αντιδημάρχους βλέπεις? Ένα, δύο, τον κύριο Κουρού βλέπω τρεις. Ωραία. Γιατί το δελτίο τύπου γράφει ο Δήμαρχος Κουζάνης συναντήθηκε με τον Εμπορικό Σύλλογο? Ξέχασα. Είναι προσωποπαγής η Δημοτική Αρχή. Μου έθεσε το δελτίο τύπου, βέβαια γράφει ότι ήταν παρόντες και παρούσα η κυρία Χατζημανόλη. Αλλά εντάξει, αυτό το ο Δήμαρχος. Δεν ενοχλούν την αντιδήμαρχη, ρε εσύ. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ για τους αντιδήμαρχους το λέω. Γιατί τους αντιδήμαρχους σκέφτομαι εγώ. Εντάξει, έχω το νου μου σε κανένα δυο. Ζήση, να μην ξεχνάμε ότι τα μαθήματα επικοινωνίας παραδίδει η κυβέρνηση. Λένε στα φιλοκυβερνητικά μέσα με εντολή Μητσοτάκη, με εντολή Μητσοτάκη, Μητσοτάκη. Οπότε υποθέτω ότι ο Περικλής Αλφέρης και ο Αποστόλης ο Γαϊτάνης, που νομίζω ότι χειρίζονται τα της επικοινωνίας, ότι διδάσκονται από αυτή την οπτική ότι ο Μητσοτάκης τα πάντα όλα. Ναι. Ο Μητσοτάκης, εδώ ο Κοκαλιάρης. Κατά αναλογία. Ο Κοκαλιάρης στο ληξιαρχείο, ο Κοκαλιάρης στο νερό.
Για όλα, Κοκαλιάρης. Μάλιστα. Πολύ λέω. Καλό κλίμα εν ώψη και του Πάσχα και είδα και μια ωραία ανάρτηση στο Facebook του Δήμου Κοζάνης για τη στήριξη του εμπορικού κόσμου. Δεν μας εστάλει, αλλά υποθέτω θα σταλίζεις αν δεν έχει σταλίζει. Τώρα το Πάσχα εννοείς. Ναι. Λέει λοιπόν, και αυτό το Πάσχα ψωνίζω από τον τόπο μου, στηρίζω Κοζάνη, είναι σαν αφισούλα. Ο Δήμος Κοζάνης καλεί όλους τους καταναλωτές να εμπιστευτούν και φέτος τα καταστήματα της πόλης μας. Και πολύ σωστά πράττει ο Δήμος Κοζάνης. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα κάνουν κάποιες εκδηλώσεις. Υποθέτω ότι εκείνη την προεκλογική του αναφορά σε εκείνες τις σκάλες τις κυλιόμενες που έχει κάνει στη συνάντηση με τον εμπορικό, με το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου. Και δεν σας λέμε τυχαία πράγματα. Από τον Ξενία που θα. Σκάλες θα κατέβαιναν. Πώς είναι τώρα οι σκάλες των Ξενία που είναι πολύ ωραία που τις ανεβαίνουμε με τα αστημένοντας. Και τι κατεβαίνουμε με πρόβλημα όσο έχουμε με κάνει μηνίσκο. Θα είναι ηλεκτρικές, είχε πει ο κ. Κοκαλιάρης, να κατεβαίνει, να παρκάρει ο κόσμος του ψηλά τα αυτοκίνητα σε πάρκινγκ και να κατεβαίνει ηλεκτρικά και να ανεβαίνει πάνω όπως είναι στο κόσμο, στη Θεσσαλονίκη. Τώρα στις συνεντεύξεις που δίνεται για αυτή την κυκλοφοριακή μελέτη, επαναφέρεται το αίτημα για να δικαιωθεί και η προεκλογική δέσμευση του κ. Κοκαλιάρη. Ωραία πρωτοβουλία αυτή τη συνέντευξη. Προφανώς. Πολύ καλή. Να λέμε και τα καλά. Δεν είπα εγώ κάτι. Ναι, όχι, να λέμε. Και αυτές οι, πώς το λένε, τα καλώδια που τοποθετήθηκαν για να ελέγξουν την κυκλοφοριακή μελέτη, προφανώς είναι μια σωστή πρωτοβουλία. Ένα προβληματάκι λίγο κάποιοι μου έθιξαν αυτά οι τρίποδες υψηλοί ότι μπορεί να γίνει κάτι ατυχηματάκι, γιατί έχουν βάλει κόνους στα πεζοδρόμια, αλλά. Εντάξει. Ναι. Περνάει και κόσμος τώρα. Ας προσέχουμε λίγο. Στα Σέρβια ζήσει, χαμογελά ο Δήμαρχος. Αρκετά και καλώς κάνει. Καλώς κάνει. Γιατί η υπόθεση του Δημαρχείου της Σερβίων που κρατάει 2 χρόνια, θυμάμαι καλά, Παναγιώτη, αρχές Οκτωβρίου του 2022 είχε γίνει αυτή η ιστορία με το Δημαρχείο που κάηκε. Αναζητούσε χρηματοδότηση για να αναστηλωθεί, να γίνει ένα καινούριο ουσιαστικά Δημαρχείο. Πλέον στη Δημοτική Αρχή της Σερβίων έχουν πάρει και το διπλανό χώρο. Για να γίνει. Τεράστια συζήτηση που κρατούσε χρόνια. Την πήρανε, ναι. Κάποια επιχειρήματα έρθαν καγκίθεν, αλλά ελήφθη η απόφαση. Προσπάθησαν να πάνε από μία οδό, δεν βρήκαν λύση. Μετά από και μια συνεννόηση με τον κύριο Λιβάνιο και με τον κύριο Χατζηδάκη, έδωσαν την εντολή και οι δύο υπουργοί. Και πλέον υπάρχει πρόσκληση αποκλειστικά για το Δήμο Σερβίων για αυτό το έργο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και εσύ καμιά 500.000, άκουσα τον Δήμαρχο να λέει στον Αντώνη τον Μπουγαρίδη σήμερα τον πρωί, από Δήμο και από Περιφέρεια, για να κάνουν το ένα νέο Δημαρχείο στο οποίο. Σε εκείνο το χώρο, έτσι, προφανώς, στο κέντρο των Σερβίων, με την αναστήλωση κτλ. Το οποίο θα στεγάσει όλους τους υπαλλήλους πλέον του Δήμου Σερβίων και καλώς. Με το καλό, θα πω εγώ, και να απορροφηθούν αυτά τα χρήματα γρήγορα. Άρχισε όλη η διαδικασία, όχι με ευθύνη του Δήμου Σερβίων, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, πούμε, τώρα είναι διαδικασίες οι οποίες μπορεί να οδηγήθηκε σε λάθος οδό. Εδώ για το καταφύγεις, ζήσει, κάναμε 4 χρόνια. Κάτι άκουσα τον κύριο Ελευθερίου. Να λέει ότι στην αρχή οι υπουργοί που είπαν ότι το πάω από λάθος μεριά ή κάποιοι σου υπέδειξαν κάτι λάθος και το αλλάξαμε. Λέει εντάξει, οκ. Okay, δεν είναι θέμα. Okay. Να θυμίσουμε ότι. Δεν είναι εύκολο να διεκδικήσει αυτά τα χρήματα. Ότι την Κυριακή, επειδή έχει και το ράλι στο Βλεβεντό, η γέφυρα κλείνει στις 10. Ναι, 10 με 6. Άρα όσοι να περάσετε, περάσετε πριν τις 10. Και το Top Channel είναι σε θέση να γνωρίζει ότι γι' αυτό ρωτήθηκαν και οι δήμαρχοι Σερβίου και οι δήμαρχοι Βλεβεντού και είπαν ότι είναι οκ. Okay στις 10. Κοίταξε, έπρεπε να κλείσει. Να τελειώνουμε με αυτό. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή έμεινε μία Κυριακή πίσω με το Καστράκι Τρέιλ, θυμάσαι. Το ερώτημα είναι αν μπορούσε να πάει 11. Ζήσει γιατί. Πώς? Αν μπορούσε να πάει 11. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Μετά στο γυρισμό θα λέμε. Εντάξει. Οκ. Για καλό σκοπό κλείνει και για κάποιες ώρες. Δυσκολία. Θα γίνει σε 1,5 χρόνο. Εκεί. Όταν θα πάμε στη μεγάλη μελέτη θα δούμε. Προς τιμήν του, ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Γκοβεδάρος έγραψε και ένα μικρό, όχι σε απολογητικό, ότι εξήγησε ο άνθρωπος, γιατί άκουσε τα παράπονα, τα φουγκράς και βλέπει και το Facebook. Όχι, δεν το κάνουν όλοι. Ελάχιστοι το κάνουν. Και βγήκε και εξήγησε, ζήτησε την κατανόηση και εξήγησε τους λόγους. Δεν το κάνουν όλοι. Λίγοι το κάνουν. Έτσι. Ναι, υπάρχουν τα παράπονα, υπάρχουν επαγγελματίες. Και πήρε την ευθύνη ουσιαστικά γραφώντας αυτό το κείμενο. Έτσι. Ούτε ο Γκοβεντάρος φταίει, ούτε κανένα φταίει για το κλείσιμο. Αυτό το κλείσιμο πρέπει να γίνει. Θα μπορούσε να πολύ καλά την τακτική πολλών να αποφύγει ο κ. Γκοβεντάρος να μπλεχτεί τώρα και να μην κάνει. Σε αυτό θα σταθούμε. Καλά έκανε. Να μην παίξει κανένα, να μην πει. Δεν είναι κανένα. Να μην πει το Κοζάνη Μίντια, να μην πει ο Πτολεμαίος, να μην πει κανένα. Δεν είναι κανένα. Δεν είναι κανένα χαρτογιακά ο Χάρης. Ξέρει και μπορεί να αντιμετωπίσει.
και για τα παράπονα και να αναλάβει και όποια ευθύνη. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο, δεν πρέπει να έχουμε να πούμε, γιατί εμείς σε αθλητικά δεν πρέπει να πούμε τίποτα, δυο μας. Γεια σου, γεια. Χρειάζεται. Γεια χαρά. Μόνο στην Κοζάνη ελπίζουμε πλέον. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Εμείς να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Ξεκινά σε λίγο καιρό η νέα προγραμματική περίοδος της επιστητικής βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο πως το προηγούμενο πρόγραμμα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων για την προετοιμασία της νέας περίοδου του ΤΕΒΑ. Σε συνέχεια της επιτυχημένης υλοποίησης του έργου ΤΕΒΑ, που βασίζεται στην άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, μεταξύ αυτών και των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η συνάντηση αφορούσε την συνέχιση του επιτυχημένου προγράμματος επιστητικής βοήθειας σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Βρίσκομαι σήμερα στη Κοζάνη σε μια συνάντηση την οποία κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά έναν απολογισμό του προηγούμενου προγράμματος, του ΤΕΒΑ. Αλλά εκείνο που είναι το σημαντικό είναι η εκκίνηση του νέου προγράμματος, της νέας προγραμματικής περίοδου, του νέου ΤΕΒΑ, στο πούμε έτσι, που έχει ξεκινήσει και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι ότι θα έχει τα ίδια θετικά αποτελέσματα με το προηγούμενο, με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους. Είναι έμπειρη πάρα πολύ η περιφέρεια, έχει θετικό πρόσημο και θετικό αποτέλεσμα στην λειτουργία του επιστητισμού στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ελπίζουμε και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι και με την βοήθεια όλων, ιδιαίτερα όλης της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, θα συνεχίσουμε το ίδιο αποδοτικά να αποδίδουμε στους πολίτες και στη νέα προγραμματική περίοδο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου για μια εκδήλωση του ΤΕΒΑ. Έχουμε την χαρά να έχουμε προσκεκλημένο σήμερα τον κύριο Πασπάλα, τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ, προκειμένου να προχωρήσουμε σε έναν απολογισμό της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου και ουσιαστικά να σηματοδοτήσουμε την έναρξη της νέας προγραμματικής περίοδου του ΤΕΒΑ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πολύ γνωστό στους συμπολίτες μας, το οποίο υλοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Έχει δημιουργηθεί αρκετή εμπειρία στα στελέχη της περιφέρειας και θεωρώ ότι και η νέα προγραμματική περίοδος θα τρέξει με την ίδια επιτυχία όπως και η προηγούμενη. Στόχοι για τη νέα προγραμματική περίοδο. Οι στόχοι για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι αφενός τα αυξημένα κονδύλια τα οποία έχουμε δεσμεύσει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα να πάνε πραγματικά να φτάσουν στους ωφελούμενους και σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εμείς ως Περιφερειακή Αρχή είναι η συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων. Δηλαδή τα προγράμματα μην αποτελούν αποσπασματικά εργαλεία κοινωνικής πολιτικής, αλλά να προσπαθήσουμε μέσω μιας περιφερειακής δικής μας στρατηγικής να αποκτήσουν μια συνέφεια και μια διαλειτουργικότητα. Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας ενημερωτική εκδήλωση για τους εργαζόμενους του Δήμου Κοζάνης στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Για τη Δημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας σήμερα ξεκινάει ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων στους υπαλλήλους του Δήμου για τη σωστή χρήση απεινιδωτή και παροχής πρώτων βοηθειών σε έκτακτα περιστατικά. Σήμερα λοιπόν στην Κοβεδάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη ξεκινάει η πρώτη φάση στην οποία παίρνουν μέρος οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν άμεσα ή έμεσα σχέση με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, κυρίως νοσηλευτές, οι οποίοι είναι και οι καθήλυνα αρμόδιοι. Θα συνεχίσουμε σε β' και σε γ' φάση με υπαλλήλους του Δήμου, οπότε να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το κομμάτι της χρήσης του απεινιδωτή σε όλα τα άτομα τα οποία χρειάζεται στο κομμάτι του Δήμου και τους υπαλλήλους του. Λοιπόν, σήμερα συμμετέχουν και είναι οι εκπαιδευτές, ουσιαστικά δύο άτομα, ο γιατρός, ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος και φίλος ο κύριος Τάσος Σιδηράς και ο διασώστης του ΕΚΑΒ, ο κύριος Τουρτούρας. Και τους δύο τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τη γνώση που έχουν πάνω στο αντικείμενο θα βοηθήσουν προφανέστατα τους υπαλλήλους μας και ειδικά τους υπαλλήλους του Βοήθεια στο Σπίτι να μπορέσουν να μάθουν πώς χρησιμοποιείται τελικά αυτός ο απεινιδωτής, ένα αντικείμενο το οποίο σώζει ζωές και είναι κάτι το οποίο στο επόμενο διάστημα θα είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει να έχουμε λιγότερους θανάτους, λιγότερους ευθύνητους θανάτους. Ο Δήμος Κοζάνης έχει προμηθευτεί 8 απεινιδωτές σε αυτή τη φάση, τους οποίους θα τους τοποθετήσει σε διάφορα σημεία
της πόλης σε μέρη τα οποία υπάρχει αιχμή. Να αναφέρουμε εδώ ότι αυτό είναι μία απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία τα οποία ήδη έχουν αποφασιστεί με μερικές προς το αφαιρέσεις και ευελπιστούμε σε νέα προμήθεια απεινιδωτών και σε άλλα τμήματα του Δήμου, γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά τις ζωές ανθρώπων. Συνεδρίασε το επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Κοζάνης. Σε αυτό επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα για το φετινό καλοκαίρι όλων των εμπλεκομένων φορέων και την αντιπυρική περίοδο. Η συνεδρίαση του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Κοζάνης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στο Κοβεντάριο. Θα συζητήσουμε θέματα, προβλήματα, δράσεις, συνεργασία που απαιτείται μεταξύ όλων των φορέων, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επερχόμενους κινδύνους από δασικές πυρκαγιές και οτιδήποτε άλλο. Ουσιαστικά οι φορείς λοιπόν που συνεργάζονται είναι πέρα από το Δήμο εσείς. Εμείς, στρατός, αστυνομία, δασαρχείο, εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας, είμαστε πολλοί, αρκετοί. Και θέλουμε όλοι μαζί στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας να βρεθούμε σήμερα εδώ, να τα πούμε, να διατυπώσουμε τις απόψεις μας, να επισημάνουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και θα αντιμετωπιστούν, ούτως ώστε να είμαστε πανέτοιμοι για την αντιπυρική περίοδο, η οποία σε λίγες μέρες, από 1η Μαΐου, ξεκινάει και σε εμάς εδώ. Σας ευχαριστώ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, εν όψη της αντιπυρικής περίοδου, καλέσαμε όλους τους φορείς, τους εμπλεκόμενους φορείς, για να ενημερώσουμε και εμείς και τον κόσμο. Δεν μου λέτε, όσον αφορά το Δήμο, γίνονται εργασίες για τον καθαρισμό σε δημοτικές εκτάσεις? Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες για τον καθαρισμό σε δημοτικές εκτάσεις. Εντάξει, λίγο καιρός, λίγο μας έχει σταματήσει αυτές τις δύο ημέρες. Το επόμενο διάστημα πιστεύω θα είμαστε ολοκληρωμένοι και ό,τι προβλήματα υπάρξουν θα τα διορθώσουμε στην πορεία. Να πούμε και κάτι στους ιδιώτες που έχουν εγκατελειμμένο χώρο. Αυτό όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι ιδιώτες που λείπουν χρόνια στο εξωτερικό ή σε άλλες πόλεις έχουν ενημερωθεί φυσικά περισσότεροι με κάποια τηλεφωνική παρέμβαση ή με γραπτός. Αλλά ενημερώνουμε τον κόσμο ότι είναι υποχρεωμένοι γιατί έχουν αλλάξει επιπλέον τα δεδομένα με σοβαρά πρόστιμα. Έχουν επιβληθεί προστήματα? Από όσο γνωρίζω προς το παρόν, όχι ακόμη. Θα είμαστε λίγο ελαστικοί στην αρχή, αλλά εντάξει, θα είναι στην αρχή. Πιστεύω ότι όλοι να συμμορφωθούν, γιατί αν δεν πέσουν τα πρόστιμα, δεν θα καταλάβει ο πολίτης ότι όντως πρέπει να κάνει αυτό που είναι η υποχρέωσή του. Που προβλέπεται από την νομοθεσία, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ενόψη της νέας αντιπυρικής περιόδου που θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την 31 Οκτωβρίου του 2024. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γίνεται αυτή η προληπτική σύσκεψη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου όλοι οι φορείς να συμβάλλουν, ο καθένας με τις αρμοδιότητες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, αλλά να υπάρχει και η ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πυρκαγιές όποτε και αν θα συγκληρωθούν. Βελτιωμένος αναμένεται αύριο Παρασκευή ο καιρός στη Δυτική Μακεδονία. Περισσότερα θα μας πει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Άραιη συννεφιά προβλέπει για αύριο Παρασκευή 26 Απριλίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον Όνο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στον Όνο Καστοριάς από 2 έως 17, στον Όνο Γρεβενών από 4 έως 19 και στον Όνο Φλόρινας από 3 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βράδυ νοδελτιοδίσεων από το Top Channel. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Καλή σας νύχτα.